Τη στήριξη του ΕΟΤ στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Βόλου να αξιοποιήσει τις τουριστικές αγορές χωρών όπως η Ρωσία και το Ισραήλ, ζήτησε ο Δήμαρχος Πάνος Κωτινιώτης από τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Γιώργο Κολέτσο, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα το πρωί. Ανοίγουμε τα φτερά μας και σε δύο αγορές, με αιχμή τις αγορές της Ρωσίας, της Τουρκίας και του Ισραήλ, που αισθανόμαστε ότι έχουμε πολλά περιθώρια ακόμα και που τα χαρακτηριστικά και η τουριστική ταυτότητα που δημιουργούμε κάθε μέρα του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής προσυδειάζει ακριβώς στα χαρακτηριστικά αυτών των τουριστικών αγορών. Ο κύριος Κολέτσος ήταν απλόχειρος σε ό,τι αφορά τη διάθεση του ΕΟΤ να συνεργαστεί, να μεταφέρει τεχνογνωσία, να στηρίξει συγκεκριμένες δράσεις της περιοχής μας, όπως θα τις επεξεργαστούμε και θα τις προτείνουμε. Ο κύριος Κολέτσος, που είναι Βολιώτης και γνωρίζει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής από τη θητεία του στην Επιτροπή Διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων, υποσχέθηκε αμέριστη στήριξη στην προσπάθεια του Δήμου Βόλου. Πιστεύουμε ότι πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο έχει ο Δήμος Βόλου, εμείς θα μπορέσουμε να έρθουμε, να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε, να στηρίξουμε και από πλευράς τεχνογνωσίας, αλλά πολύ περισσότερο και με άλλους πόρους όσον αφορά στις διαφημίσεις, σε στοχευμένες και συγκεκριμένες αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, που συναντήθηκε με εκπροσώπους τουριστικών φορέων της περιοχής, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του τουριστικού ρεύματος το φετινό καλοκαίρι, όπου όλα τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και τα ποσοστά επισκεψιμότητας είναι αυξημένα πάνω από 10% πανελλαδικά. Είχαμε διαχειριστούμε ένα προϋπολογισμό 40% μικρότερο και αυτή τη στιγμή η τάση δείχνει ότι τρέχουμε με μια αύξηση ερχόμενου τουρισμού της τάξης του 10%. Αυτό είναι μια αύξηση που είναι μια από τις καλύτερες αυξήσεις τα τελευταία των τελευταίων ετών. Πάντως, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει μια σημαντική εκκρεμότητα σε τοπικό επίπεδο, καθώς δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τα χρήματα της διαφημιστικής καμπάνιας του οργανισμού πριν από 2,5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια προσπάθεια που προσπαθούμε να αποπληρώσουμε τα παλιά χρέη. Έχει μια τεράστια πληρωμή την προηγούμενη χρονιά και ευελπιστούμε ότι με επιπρόσθετα κονδύλια, τα οποία αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δοθούν από το Υπουργείο Οικονομικών, να μπορέσουμε πραγματικά να ξεχρεώσουμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Φανταζόμαστε ότι ο κύριος Κολέτσος και τώρα σαν Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ και πριν από λίγους μήνες σαν Πρόεδρος της Επιτροπής Διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων που ναυάγησαν λάμβανε και λαμβάνει κανονικά κάθε μήνα τον παχυλό μισθό του.